Εχμές κατά της διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξαπέλυσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος με την Περιφερειακή Σύνθεση και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Σέντερ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να συναντάται με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας. Όμως πρέπει η πληροφόρηση αυτή να παρέχεται στους υπόλοιπους Περιφερειακούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και να ενημερώνονται για το τι αποφασίζεται και οι άλλοι φορείς ανά την περιφέρεια. Η πληροφόρηση η οποία από τον Πρωθυπουργό φτάνει στον Περιφερειάρχη δεν διαχέεται πουθενά. Εκτός αν διαχέεται στη δική του ομάδα, στη δική του παράταξη και στη δική του παρέα, προσθέτοντας και τις δύο άλλες ομαδούλες οι οποίες συνοδηπορούν μαζί του. Εμείς ως παρατάξη του Περιφερειακού Συμβούλου δεν έχουμε κάποια εικόνα του τι συζητήθηκε. Η συνάντηση η οποία έγινε σήμερα δεν είναι η πρώτη συνάντηση, έχει προηγηθεί και άλλη συνάντηση. Σε κάθε μία περίπτωση όμως, επειδή είμαστε αυτοδιοίκηση και σαν αυτοδιοίκηση θέλουμε να συμβάλλουμε, δεν μπορούμε να συμβάλλουμε και δεν μπορεί και η αυτοδιοίκηση η ίδια να λειτουργήσει όταν μπαίνουμε σε μία λογική που, κακά τα ψέματα και με τις τροποποιήσεις οι οποίες επήλθανε πρόσφατα στις δύο τελευταίες αναθεωρήσεις, στην αυτή του Κλισθένη και στην επόμενη, η οποία έγινε πιο πρόσφατα, του νομικού πλαισίου που διέπει την περιφέρεια, τίνει η περιφέρεια να είναι το βιλαέτη του ενός ανδρός, τη αρχή του ενός ανδρός. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει όμως έτσι. Είναι μια παράταξη η οποία έχει ως επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, ναι, και δύο μικρότερες ομαδούλες παρόλα παρατάξεις, οι οποίες προσκολίονται και τα λοιπά, προσπαθώντας να συμπορευτούν με αυτή την παράταξη. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή γίνεται μη θεσμικά αυτή η συμπόρευση, γι' αυτό τις αποκαλώ ομαδούλες. Το μείζον δεν είναι το πώς τις αποκαλώ. Το μείζον είναι η αποτελεσματικότητα απέναντι στον πολίτη. Τι συζητήθηκε σήμερα? Συζητήθηκε με τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκε το θέμα το οποίο έχει να κάνει με το ΠΕΠ. Αλλά η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς τους όρους. Καλή λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσω, η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μένει ατελέσφορη όταν υπάρχουν περιφέρειες, δεν ξέρω στις άλλες τι γίνεται, τουλάχιστον ξέρω στη δική μας, όπου η πληροφόρηση και η προσπάθεια σύνθεσης δεν επεκτείνεται ούτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ούτε στις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ούτε στους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς. Αυτό και συμβαίνει εδώ σήμερα στη δική μας περιφέρεια, με το υπάρχον σχήμα, κύριε Μαρκόπουλε? Συμβαίνει σήμερα και συμβαίνει ιδιαίτερα έντονα σήμερα, και επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει περιφέρεια στην Καβάλα. Ή αν υπάρχει, θα απασχολεί την ειδησιογραφία με αυτονόητες καταστάσεις. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί, γιατί δεν θα υπάρχει περιφέρεια? Εκείνο το οποίο έδινε δυναμική στην κάθε περιφερειακή ενότητα προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει θέματα, ναι, ήταν το γεγονός ότι ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης ήταν αναντικατάστατος από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα και είχε τη δυνατότητα στο εσωτερικό της περιφέρειας να διεκδικεί. Σήμερα ο κάθε χωρικός αντιπεριφερειάρχης και διορίζεται, εδώ διορίστηκαν για ένα χρόνο, σε άλλες περιφέρειες διορίστηκαν για δύο χρόνια. Τέλος πάντων, μια αναλώσιμη διαδικασία η οποία δεν έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει και δεν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να διεκδικήσει για να παράγει έργο, διότι όλα τα πράγματα δεν προχωρούν χωρίς διεκδίκηση. Πολλές φορές και η διεκδίκηση και η σύγκρουση είναι στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα